Κύριε Παπαναστάση, ε, παρακολούθησα τέσσερα χρόνια μέσα από τη Βουλή του Κομμουνιστικού Κόμμα Έλλαδας. Ήταν to the point πάντα, και το λέω έχω να το πω αυτό το πράγμα και το έχω πει πολλές φορές και με στη Βουλή. Ασχέτως αν συμφωνεί ή όχι κάποιος μαζί. Όμως αυτό το οποίο έλεγε το πίστευε και το έκανε πράξη. Είπατε τώρα, είπε το Κουκουέ και ο κύριος Κουτσούμπας, ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Εμεί θα μπαίνουμε συνεχώ, θα βάζουμε ένα φραγμό για τα λαϊκά στρώματα, για, τις, α, για τα μισθού, για τι συντάξει κτλ. Συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαι Πασόκ, είμαι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕΙ, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι η ερμηνεία μια οπαδικής νοοτροπία. Είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Ολυμπιακό, είμαι και Πασόκ ή είμαι. Δεν είναι έτσι. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τους λαϊκούς ανθρώπους, τα λαϊκά νοικοκυριά με την λογική να αναλύσουν τα προγράμματα του συνόλου των κομμάτων. Τα περισσότερα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουν και ιδιαίτερα τα έχουν φάει στο πετσί τους. Ξέρουν τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία, ξέρουν τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση. Μέσα από αυτή τη γνώση... Και μέσα από τη συζήτηση, αν θέλετε, και στο πάνελ αυτό το σημερινό, προκύπτει ότι όλοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν είτε με τεκλογικά είτε σε προγραμματική βάση πριν τι εκλογέ, με όλου. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα, φαίνεται, μια μορφή που απευθύνουμε. Ας. Θα σου πω τώρα. Ε, ναι, 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 είπαμε ναι. να λέμε κύριε Μιλονάκη. Ναι, Αντώνη, Αντώνη, να, αφού έτσι κι αλλιώ. Η σχέση. 50 χρόνων ναι. τώρα με μπερδεύει. Όχι, ε, δεν μπερδεύει λοιπόν, καθόλου. Ο κόσμο ξέρει. Προσέξτε να δείτε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Και γιατί είναι έτοιμοι. Υπάρχει το πρόκριμα των τεσσάρων χρόνων τη κοινοβουλευτική αυτή θητεία, το οποίο το ζήσα κι εγώ, το ζήσε και εσύ, που είδαμε το ΠΑΣΟΚ μέσω σταθμικά να στηρίζει σε 50% τα νομοθετήματα τη Νέα Δημοκρατία. Ο το 70% Όχι, το, το, ΣΥΡΙΖΑ, το, πόσο, το, το ΣΥΡΙΖΑ, το, 50%. Ο μέσω σταθμικά. Τα κομβικά όμως νομοσχέδια που είχαν σχέση με την οικονομία, με τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Άξης, τα εξωτερικά Με θέματα. τα εργασιακά θέματα και με τα εξωτερικά θέματα πηγαίνανε πακέτο όλοι. Αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αυτά στα βασικά κομμάτια και να πω και κάποια συγκεκριμένα. Επενδυτική βαθμίδα διαφέρουν στην θέση του στα κόμματα. Αυτό που επιδιώκουν, όχι. Όμω αυτό που λέμε επενδυτική βαθμίδα ενσωματώνει μέσα το σύνολο τη αντεργατική πολιτική που θα τσακίσει του εργαζόμενου. Για να, για να το πετύχουν. Κατά αυτό. Η και η οικονομική Να απαντήσω. Είναι και δεν, επιτόκια, είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο τα υπερκέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο που σε σχέση με το προηγούμενο ενάμεινο είχαν 94% κερδοφορία, Αλήθεια. φορολογημένα πόσο με 5%. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη φορολογία από το 15 τους έκανε το χατυράκι στους εισηγμένους και το έκανε 10, η Νέα Δημοκρατία για να τους βολέψει ακόμα περισσότερο 5. Μέσα σε αυτούς είναι και οι εφοπλιστές με 50 φοροαπαλλαγές. Δεν έχουν διαφορά. Μήπω έχουν διαφορά και λένε ότι θα φέρουν και νέε θέσει αυτέ οι επένδυσει, Ταμείο Ανάκαμψη. Συμφωνούν όλοι ή δεν συμφωνούν. Λένε στο δυσμηρό λαό, έτσι τον λένε, ότι θα φας με χρυσά κουτάλια. Άλλοι θα φάνε με χρυσά κουτάλια. Ο λαό θα πληρώσει τα σπασμένα. Και προχθέ Ευρωκοινο... <κυκ> στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκαν και πάρθηκαν αποφάσει, εγγυήσει ότι θα πληρωθούν από του λαού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λέει θα φέρουν νέε θέσει αυτέ οι επενδύσει. Τι σημαίνει νέε θέσει, με ποιου μισθού, με ποια εργασιακά δικαιώματα. Για να έρθουν αυτά εδώ πέρα, έπρεπε η Νέα Δημοκρατία, όπω το πήρα από το ΣΥΡΙΖΑ, να τσακίσει τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργασιακά δικαιώματα. Όχι. Είναι ο νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι που καθορίζει ότι δεν ζητάει ο εργαζόμενος μέσα από τις συλλογικές του συμβάσεις αυξής, αλλά ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας θα δώσει αν τα συμφέροντά του και οι κανόνες ανταγωνισμού του επιτρέπουν. Μα είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και είναι και ντροπή, είναι ντροπή για το ότι αυτή τη στιγμή να με συμπαθάει η κυρία Γιανακάκη, δεν είναι κάτι προσωπικό. Είπε ότι εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε με προοδευτικό πρόσημο. Ποιο είναι το προοδευτικό πρόσημο, το, ο ΣΥΡΙΖΑ του ΝΑΤΟ, Ψήφισε την επέκταση. Ψήφισε ότι έχει σχέση. Έφερε τι Αμερικανικέ βάσει στην Ελλάδα. Τη ψήφισε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, βέβαια. Άσχετα αν όταν ήρθε στη Βουλή δεν το ψήφισε γιατί. Γιατί ήθελε περισσότερα ανταλλάγματα. Αυτό είναι ο προοδευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη Ελληνογαλλική Συμμαχία που προβλέπει Μάση. να στείλουν Ελληνόπουλα να πεθάνουν στο μάτι και στι χώρε του Σαχέλ. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι το κουκουέ. <Και> Βέβαια, α πω κάτι στην οικονομία, παράδειγμα του χάρη. Δεν, μπορούσα, δεν θα μπορούσα να πω ότι το ΚΚΕ είναι απέναντι στο ΕΚΑΣ. Παράδειγμα λέω εγώ. Ε, σε μία τη μαριθματική αναπροσαρμογή των μισθών, όταν ανεβαίνει αυτό το πράγμα και η ακρίβεια γίνεται ανεξέλεκτη. Μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση Μία μείωση των, ε, ε, του ΦΠΑ. Δεν μπορεί να Αντώνη, ξέρει πολύ πέρα. καλά γιατί τα έζησε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τέσσερα χρόνια έχει καταθέσει άπειρε τροπολογίε για, για το ωραίες. ΦΠΑ, για τα πετρέλαια των αγροτών. Οι εφοπλιστέ παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, Ωραία. οι αγρότε δεν παίρνουν. Για, για, την ε, ρήτρα του ρεύματο. Έχουμε καταθέσει. Τι κάνανε, πακέτο όλοι. Το τσαλακώνανε και το πέταγανε μέσα στο καλά των αγροτών. Αυτή είναι η κοινή του πολιτική. Η κοινή του πολιτική είναι Έχουμε λίγα πολύ λίγα λεπτά. Θέλω ε, περιγραφικά το κουκουέ. Τι σκοπό έχει την επόμενη μέρα. Μπαίνει στη Βουλή ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε τις προηγούμενες εκλογέ. Φαίνεται καθαρά από τον κόσμο και κυρίως από τους νέους. Γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο, 17χρονα, -18 18χρονα παιδιά, τα οποία έρχονται εκεί. Τι μπορούν να ελπίζουν αυτά τα παιδιά τα νέα από το κομμουνιστικό κόμμα. Καταρχά, τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι πραγματικά αισιόδοξα και μα δίνουν δύναμη για την επόμενη μέρα, εμεί είπαμε από την πρώτη στιγμή, δεν συνεργαζόμαστε με κανένα κόμμα το οποίο έχει εφαρμόσει αντιλαϊκή πολιτική και έχει τσακίσει τον κόσμο. Ήταν ξεκάθαρο. Αυτή μα η θέση έχει πραγματικά την έχει αγκαλιάσει ο κόσμο. Είδαμε στι συγκεντρώσει μα σε όλη την Ελλάδα να έρχονται άνθρωποι από τον, ε, οι οποίοι έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, <coughs> ζήτησαν τα προγράμματά μα. Ζήτησαν να συζητήσουν μαζί τους. Μαζί μας. Ακούσαμε τις ενστάσεις για την πολιτική μας. Τους είδαμε στις συγκεντρώσεις. Αυτό το πράγμα πραγματικά μας δίνει δύναμη και μας θυμάει. Είδαμε τις φοιτητικέ εκλογές. Παρισπουδαστική, πρώτη, δύναμη, με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Μας έδωσε πραγματικά πολιτικό μπόι αυτό. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε έτσι. Την επόμενη μέρα των εκλογών, λοιπόν... Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι το μόνο ανάγχομο γιατί η αστική δημοκρατία έχει την κυβέρνηση και, με αυτό έχει και την αντιπολίτευση. Ε. Αντιπολίτευση, η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση, γιατί το είδαμε και στου Δήμου πλέον γίνεται η δοκιμή και στην Κεσαριανή και στην Πατρασμίγουνε όλοι του και στο Περιστέρι θα είναι η μόνη δύναμη του Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αύριο στι 8 η ώρα είναι η κεντρική ομιλία του Κομμουνιστικού Κόμματο, θα μιλήσει ο Γενικός, Γραμματέα, ο Δημήτρη Ο Κουτσούμπας στο σύνταγμα και εκεί πέρα πραγματικά θα είναι μια Μάλιστα. προεκλογική ομιλία, πανηγύνη. Λοιπόν.